Στο γήπεδο Παναγιώτης Αλπαίας του Κερατσινίου για την έκτη αγωνιστική, ο Εθνικός έχει υποδεχτεί τον Καραβά και έχει πάρει την νίκη με 2-0 χάρη σε δύο γκολ του Ποντορίδη στο πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου μέρους. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή του Εθνικού, τον Βαγγέλη Χαντέ, για να μοιραστεί μαζί μας κάποιες σκέψεις του. Κύριε Χαντέ, ο λόγος σε εσάς. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο, παρότι βρήκαμε νομίζω αγωνιστικό ρυθμό στο πρώτο ημίχρονο, καταφέραμε να δημιουργήσουμε. Δεν σκοράραμε, είχαμε τις ευκαιρίες νομίζω να μπούμε στο σκορ. Απέναντι σε μια ομάδα που είχε αποδείξει εκτός από το άθλημα ότι χάνει δύσκολα και παλεύει πολύ καλά όλα τα παιχνίδια της. Το σημαντικό για μας ήταν να κρατήσουμε ένα αντίπαλο μακριά από την περιοχή μας, να μην του δώσουμε τα δικαιώματα να το δημιουργήσουμε. Νομίζω ότι ουσιαστικά ο Καραβάς, αν δεν θυμάμαι μια φάση στο πρώτο ημίχρονο, μια παράλληλη, νομίζω ότι υπάρχει άλλη τελική στο 90 λεπτό. Αυτό ήταν σημαντικό για μας και ξέραμε ότι βρίσκοντας τον ρυθμό θα καταφέρουμε να ξεκλειδώσουμε το παιχνίδι. Είχαμε και κάποιες διαφοροποιήσεις, είχαμε κάποιες απουσίες, κάποια παιδιά τα οποία πρέπει να προστατευτούν. Είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ από όλους. Κάποια παιδιά που μπήκαν και χωρίς να έχουν πολύ αγωνιστικό ρυθμό και πολλά λεπτά, νομίζω ότι βοηθήσανε και σίγουρα αυτό το παιχνίδι θα τους βοηθήσει και στο μέλλον να είναι καλύτερο. Είναι πράγματα σημαντικά αυτά για μας. Από εκεί και πέρα ήταν ένα παιχνίδι εντός έδρας. Για μας αυτά τα παιχνίδια είναι must win. Κάθε παιχνίδι είναι must win. Οπότε έχουμε τώρα το περιθώριο και να ξεκουραστούμε λίγο. Να ετοιμαστούμε για το μάτι της Τετάρτης του Κυπέλλου Πειραιά, το οποίο θα έχει μια προσέγγιση διαφορετική από εμάς. Ενώ ότι θα δώσουμε χρόνο συμμετοχή σε όλα τα νεαρά παιδιά τα οποία έχουμε και σιγά σιγά θα βάζουμε και αυτά στην ομάδα. Και αυτό ήταν σημαντικό στοιχείο για μας σήμερα. Και να δουλέψουμε καλύτερα για να μας το πει το επόμενο αγωνιστικό. Το τυπάκι που είναι πάλι στα δράμα. Κύριε Χαντέ, να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλή συνέχεια.